Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνω ένα επεισόδιο το οποίο το είχα στο νου πάρα πολύ καιρό. Απλά ήθελα λίγο να κάτσω να φέρω από την αποθήκη τα περιοδικά μου. Θα σας παρουσιάσω την τότε συλλογή μου, εντός εισαγωγικών, από τα έντυπα του χώρου. Περιοδικά, promo leaflets για τις κονσόλες που βγαίνανε, περιοδικά του Nintendo Club που είναι πολύ σπάνια. Θα σας πω από πού ξεκίνησε η πρώτη μου επαφή έντυπα για τα video games και σε τι ηλικία. Γενικά θα σας πω τις αναμνήσεις μου. Θα περάσουμε όλα τα περιοδικά αυτά ένα πέρασμα, να δείτε ποια έχω, να θυμηθούμε κάποια events τότε που χαράξαν τις μνήμες μας. Σε κάποια θα σταθώ λίγο παραπάνω να τα σχολιάσω. Θα σας δείξω και ένα γράμμα που είχα στείλει σε ένα περιοδικό. Γενικά νομίζω ότι έχω κάποια έντυπα τα οποία αξίζουν, δεν τα βλέπει κανείς κάθε μέρα, ειδικά από τους καταλόγους. Πιθανόν κάποιοι να τα είχατε, κάποιοι να τα έχετε πετάξει, κάποιοι να τα θυμάστε που κρεμόντουσαν, ξέρω εγώ, στα stand, στα περίπτερα κτλ. Και σίγουρα θα ρω ότι θα σας ξυπνήσω κάποιες αναμνήσεις. Επίσης, για όσους με είχατε ρωτήσει, αυτό εδώ πίσω είναι αυτό που παίζει στη μουσική. Είναι ένα Bluetooth 3D printed custom speaker φτιαγμένο από την 8 Pins που θα το δείξουμε λίγο καλύτερα στο επόμενο επεισόδιο, θα κάνω ένα vlog για αυτό και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πλέον παρά 3 άτομα κοντεύω τους 300 συνδρομητές. Ευχαριστώ για όσους με έχουν στηρίξει αυτό το ξεχωριστό εγχείρημα από το κανάλι των Toy Hunters GR και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, αναμένω ότι θα μεγαλώσει το κανάλι και εγώ πλέον θα βγάζω πολύ συχνότερα βίντεο και γενικά θέλω κάθε βίντεο που ανεβαίνει να δείχνει κάτι ξεχωριστό, να είναι ποιοτικό και να έχει μεγάλη θεματολογία βάσει των πλάνων που είχα ανακοινώσει και στην αρχή του καναλιού. Μην πολύ λόγω άλλο, φύγαμε για την παρουσίαση αυτών των εντύπων. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω με κάποιους καταλόγους που είχα τότε των εταιριών για τις κονσόλες που κυκλοφορήσανε. Για όσους φίλους δεν γνωρίζουν, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Πριν κάποιους μήνες στο πρώτο vlog είχα ανακοινώσει ότι ό,τι έντυπα έχω από τότε, δηλαδή καταλόγους ή κάποια ενδιαφέροντα άρθρα σε περιοδικά, τα ανεβάζω όλα στο site μου, το Console Hunter. Όσοι δεν το γνωρίζετε, δηλαδή δεν σας παραθέτω το link του site. Αυτό όμως είναι ένα έργο που δυστυχώς χρειάζεται χρόνο. Γενικά πρέπει να σκαναριστούν, να διορθωθούν εικόνες κτλ. Και το όνειρό μου είναι να φτιάξω μια οργανωμένη database που θα έχει πολλά ρετρό τέτοια έντυπα, περιοδικάκια, αρθράκια όμορφα της εποχής. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος βέβαια, αλλά σιγά σιγά το κάνω. Θα δείτε στο site ότι έχω ήδη ανεβάσει κάποιους καταλόγους που μπορείτε να τους μοιραστείτε και να τους δείτε όλοι. Και κλείνοντας λοιπόν την παρένθεση, ξεκινάμε από τους καταλόγους. Λοιπόν, αυτός εδώ, ας ξεκινήσω με την Nintendo, μιας και η Nintendo ήταν το πρώτο μου. Αυτός είναι ο δεύτερος κατάλογος που βγήκε της Nintendo. Τον πρώτον τον έχω ανεβασμένο στο site. Μου τον έκανε προσφορά ο Γιάννης Ζερβαλάκης. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό εδώ το έντυπο. Εδώ ουσιαστικά ήταν ο πρώτος μου κατάλογος, τον είχα πάρει από stand του παιχνιδάδικου εκεί στην περιοχή που μεγάλωσα και εδώ χάζευα έτσι τα πρώτα παιχνίδια, έγραφε και τις τιμές. Εδώ κιόλας έχω βάλει και πολλά νη δίπλα για το πόσο καλό είναι το παιχνίδι ας πούμε. Αυτό το παιχνίδι το είχα δανεικό, δεν το αγόρασα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, το έχω βάλει μεγαλύτερη βαθμολογία από ένα από τα πιο αγαπημένα μου παιχνίδια στο Game Boy, το Hanford October. Σπάνιο καταλογάκι. Κάποιοι τύποι κατά καιρούς έχει πάρει το μάτι μου όταν πουλάνε 30, 40 και 50 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό. Θα μου πει ο καθένας ότι έχει στην κατοχή του, το κάνει και το πουλάει όσο θέλει. Εγώ όμως δεν είμαι αυτής της άποψης, γι' αυτό το ανέβασα και για scan. Πρώτος κατάλογος. Συγγνώμη, κούνησα λίγο την κάμερα.
Επόμενος κατάλογος που έχω είναι αυτός εδώ. 1996-1997. Εδώ είχε ξεκινήσει ήδη τα Game Boy Color. Τα Donkey Kong ήδη είχαν κάνει μεγάλη ζημιά σαν σειρά. Το Super Nintendo στο τέλος. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει Nintendo 64 στην αγορά. Ξεκινάει σύντομα. Και εδώ βλέπουμε την αναφορά σε αυτόν τον κατάλογο. Και εδώ χαρακτηριστικά το τι θα βγει στο release και τι έπεται να κυκλοφορήσει. Αυτό, α ναι, αυτή ήταν η κάρτα μέλος του Games, τώρα κάπου μου βρέθηκε εδώ μέσα. Θα μιλήσουμε για αυτή αργότερα. Εδώ μετά είναι ο επόμενος κατάλογος Nintendo που έχω από τότε και ο οποίος το Nintendo 64 είχε κάνει ήδη το release του. Πιο συναρπαστικό, πιο δυνατό, πιο αληθινό, μοναδικό, μας έλεγε η Nortec τότε. Η Tōtsu είχε σταματήσει να συνεργάζεται με την Nintendo στην Ελλάδα. Στην Ιαπωνία δηλαδή, γιατί η Nintendo στην Ελλάδα ήταν η Tōtsu. Αυτός ο κατάλογος έχει ανέβει στο site, μπορείτε να τον δείτε και από κοντά καλύτερα από την οθόνη σας. Nortec. Μετά, αυτός δεν ξέρω ημερομηνιακά πότε έχει βγει. Πάλι βλέπουμε Nintendo 64, άρα δεν έχει βγει ακόμα το GameCube. Τα γκατζετάκια μέσα μας δείχνει. Παιχνίδια. Το νέο περιοδικό που θα δούμε σε λίγο, το Nintendo World. Το θεωρώ τώρα πολύ κακό περιοδικό. Game Boy σε διάφορες τιμές. Nintendo Service, εδώ, Nortec. Επόμενος κατάλογος και ο τελευταίος που έχω. 2003, γιατί νομίζω τότε είχα πάρει το GameCube. Το GameCube το είχα πάρει νομίζω το 2000, ναι όχι το 2003 το είχα πάρει. Αυτό πρέπει να τον έχω πάρει το Software Center το κατάλογο όταν είχα αγοράσει το GameCube. Παρουσίαση GameCube, Game Boy Advance, το είχα πάρει και αυτό μαζί. Και μετά είχα πάρει και το SP στο στρατό. Και επειδή στο στρατό δεν μου άρεσε το SP, πήρα το PSP μετά, τη Sony, που ήταν πολύ ανώτερο. Και θυμάμαι επειδή δεν είχα λεφτά στο στρατό για να αγοράζω UMDs, μιας είχα πάρει τότε μόλις το μηχάνημα 270 ευρώ με λεφτά που είχα κρατήσει για το στρατό. Το είχα χακάρει αμέσως και είχα περάσει emulators, SNES και Mega Drive. Και μου λέγανε όλοι τι παιχνιδάρες έχεις να δούμε και τους έδειχνα εγώ Super Mario World και Super Metroid και ξενερώνανε. Εδώ βλέπουμε έτσι διάφορα παιχνιδάκια, έτσι πολύ γρήγορα. Δεν θα στάθω δηλαδή τόσο πολύ τι έχει μέσα το καθένα, απλά σας δείχνω τι έχω. Τελειώνουμε εδώ με την Nintendo και πάμε στην μεγάλη μου και αγαπημένη μου Sega. Αυτός είναι ο δεύτερος κατάλογος αφού έχω κάνει έτσι το δικό μου research. Υπήρχε ένας ίδιος ακριβώς πρακτικά κατάλογος με το Mega Drive 1 εδώ, τον οποίο δεν τον έχω σε φυσική μορφή, αλλά τον έχω ανεβάσει στο site. Και τους δύο δηλαδή μπορείτε να τους χαζέψετε. Και εδώ μέσα μας έδειχνε τα τότε περιφερειακά που δεν βγήκαν, ας πούμε, το Virtual Reality για το Mega Drive. Και η καρέκλα νομίζω δεν βγήκε. Μας λέει κάποια πράγματα για το μηχάνημα, κάποια παιχνίδια. Mega Drive πρώτα. Indiana Jones εδώ, Echo the Dolphin. Παιχνίδια ήδη που κυκλοφορούσαν τότε. Μετά μας πάει στο 32X που είχε ήδη κυκλοφορήσει. Βλέπετε ότι έχουν ακόμα σε NTSC τα εξώφυλλα, δηλαδή τα αμερικάνικα releases δεν είχαν πάρει καν τα PAL εξώφυλλα, έτσι. Mega CD δεν μπορούσε να λείπει. Παιχνιδάρα, όχι παιχνιδάρα, καλό είναι αυτό, τα έχω. Sonic CD απίστευτο, Night Trap δεν το έχω, θέλω να το πάρω γιατί συνεργάζεται με το 32X.
μαζί με άλλα δύο παιχνίδια. Master System ακόμα πιστεύω ότι πουλάγε δυνατά εκείνη την εποχή. Το 2 κιόλας. Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και βάσει κουβεντών που γίνονται ανά καιρούς οι ομάδες, το Master System 2 επιβεβαιωμένα πούλησε καλύτερα από το NES στην Ελλάδα. Κατά τη δικιά μου άποψη και λίγο ψάξιμο. Κάποιοι τίτλοι εδώ. Και Game Gear φυσικά στο τέλος. Με τα κατζετάκια του, τα converter του. Το Tuner που ήταν τρελή γκατζετιά το Tuner τότε. Κάποια έτσι παιχνίδια. Αυτή η σφραγίδα τότε ήταν φοβερή. Όπου βλέπαμε αυτή τη σφραγίδα, παθαίναμε λίγο το σοκ μας. Φεύγουμε από αυτόν τον κατάλογο, τον πιο παλιό. Και τώρα πηγαίνω σε άλλον που έχω, το Saturn. Και καλά μια μικρογραφία. Διάφορα έτσι σχόλια ωραία της εποχής. Δεν μπορείς να νικήσεις από το σύστημα. Βίντεο CD. Daytona USA ήταν ένας κράχτης τώρα του μηχανήματος μαζί με το Virtua Fighter. Panzer Dragoon, εντάξει, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Το έχουμε κάνει και παρουσίαση στο κανάλι, το έχει κάνει ο Γιάννης. Επικό παιχνίδι με συνέχειες και στο Xbox και τα λοιπά. Γκατζετιές του Saturn. Το Saturn εγώ δεν το είχα μικρός τότε στο Λύκειο, γιατί με νίκησε το marketing και το hype του PlayStation 1. Και μετανιώνω που δεν το είχα πάρει, γιατί τώρα και αυτό θεωρείται πολύ πιο... Έχει δηλαδή κάποια προτερήματα το PlayStation 1, ειδικότερα στα two-dimensional παιχνίδια, φαίνεται πολύ καλύτερα από το PlayStation 1. Προσεχώς παιχνίδια που θα βγαίνανε. Myst. Τι αναμενόντουσαν, Virtual Cup, Sega Rally, Championship, πολύ ωραίο Sega Rally. Καταλογάκι αυτό, έφυγε. Άλλος καταλόγος που είχα Saturn, αυτά δεν τα έχω ανεβάσει στο site, θα ανεβούνε όλα αυτά, σκαναρισμένα, να τα χαζέψετε και καλύτερα, σε καλή ποιότητα εικόνας. Σου δίνει τη δύναμη να παίξεις. Πολύ όμορφο σχεδιαστικά μηχάνημα το Saturn. Πολύ πιο ακριβό μηχάνημα στην κατασκευή του από το PlayStation 1. Αλλά αυτός ήταν ένας λόγος που δεν πήγε και τόσο καλά. Πολύ ακριβό hardware. Με λάθος κινήσεις στο marketing ήταν οι λόγοι που το Saturn δεν πήγε όσο το PlayStation 1 και έβαλε μέσα και τη Sega. Εδώ διάφοροι τίτλοι. Quake, το Duke Nukem το είχα κόψει εγώ από τότε για να το κάνω στο κρεβάτι μου αυτοκόλλητο, γιατί είχα πόρωση με το Duke. Sega Touring Championship, φοβερό παιχνίδι και αυτό, το είχα και αυτό σε αφίσα θυμάμαι από κάποιο περιοδικό. Last Bronx, Resident Evil, εντάξει το πρώτο, το οποίο θέλω να το πάρω και στο Saturn να το βάλω. Δεν το είχα τότε, το είχα επιλέξει για το PlayStation 1. Wipeout. Το Wipeout νομίζω, έχω την εντύπωση ότι έπαιζε καλύτερα στο Saturn από ότι στο PlayStation 1. Micro Machines. Και άλλοι τίτλοι αναμενόμενοι. Τι θα βγει, 300 συν. Χρυσή σφραγίδα της Edgetron. Αυτά είναι από Sega. Και μετά θα σας δείξω τότε που πήγαινα και χάζευα το PlayStation στα μηχανήματα πριν το πάρω. Είχα καβατζώσει έτσι τα τότε διαφημιστικά leaflets. Θα σας ξεκινήσω από το πιο μικρό. Μικρό διαφημιστικό φυλάδιο διαφορών προϊόντων της Cygnosis. Εταιριάρα. Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται. Αν έχει κλείσει, αν υπάρχει ακόμα. Αλλά κάτι Wipeout Pure, κάτι Distraction Derby 2 που το είχα πάρει... και τα λοιπά, ήταν φοβερά παιχνίδια. Πολύ το γούσταρα, City of Lost Children, αν το θυμάστε, παιχνιδάρα, το Tenka, σας λέει κάτι. Εμένα μου λέει, σουτεριά από τις πρώτες, που είχαμε πάθει πλάκα. Distraction Derby, τα πιο παλιά, Wipeout, όλα στα ελληνικά παιδιά. Αφήνουμε αυτό. Επόμενο γνωστό, το θυμάστε, Open Your Mind to the Power of PlayStation. Στα ελληνικά εννοείται. Αυτό είναι πιο παλιό από το περασμένο που σας έδειχνα, γιατί αυτό πρέπει να έχει βγει μόλις το release της κονσόλας. Το 96 στην Ελλάδα νομίζω.
Tekken, Ridge Racer, Mortal Kombat. Το mouse εδώ, memory card, το μηχανηματάκι, Sony Ελλάς. Άλλο leaflet, The Power of PlayStation. Αυτό όμως είναι στα ξένα. Και αν θυμάμαι και καλά, αυτό πρέπει να ήταν όντως το πρώτο που είχε βρεθεί στα χέρια μου. Γιατί είναι στα ξένα. Ναι, θα το είχαν φέρει εδώ πριν προλάβουν να μεταφράσουν τα άλλα. Αυτό εδώ που το έχω δύο φορές. Διάφορα παιχνιδάκια, έτσι από τα πρώτα όσοι θυμάστε. Broken Sword. Ace Combat 2. Όχι, εντάξει, λάθος, άκυρο. Δεν είναι από τα πρώτα. Είναι επόμενη φάση κυκλοφορίας. Είναι δηλαδή μετά από κάνα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο μετά. Armored Core. Πολύ το γούσταρα αυτό το παιχνίδι. Cool Borders 2. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, εδώ βλέπουμε λίγο τα Platinum τα πρώτα που είχαν γίνει. Air Combat, Ridge Racer, Wipeout και αυτά. Distraction Derby. Και εδώ πίσω άλλα γκατζετάκια. Το Gunkon, το Neggkon, Namco, όλα της Namco. Δηλαδή η Namco είχε κάνει καλή συνεργασία και είχε βγάλει εξτρά πράγματα. Δύο φορές αυτό. Και τώρα τελειώσαμε με αυτά. Τα βάζω στην άκρη. Και τώρα θα σας δείξω που πρωτοδιάβασα πρώτη φορά τύπο για video games σε έντυπα. Η πρώτη επαφή ήταν στο Αλμανάκο. Πριν μπούμε στο Αλμανάκο να σας πω τι και πώς, να σας δείξω δύο που έχω εδώ εύκαιρα. Mickey Mouse, τα οποία είναι μεταγενέστερα από το Αλμανάκο αυτά. Θα σας δείξω αυτή τη διαφήμιση. Το έχω σε αυτόν το 1993. Το NES ήδη κυκλοφορούσε, θα σας πω ακριβώς. Το NES βγήκε, είπαμε, στην Ελλάδα Οκτώβρη του 1991. Εγώ το πήρα Δεκέμβρη του 1991. Αυτό είναι 7ος του 1993. Άρα είμαστε σχεδόν, εντάξει, 1,5 χρόνο μετά και βλέπουμε πόσο μεγάλη πτώση τιμής και προσφοράς είναι αυτή. Από 150-120.000 που είχε πει από 1,5 χρόνο, ξαφνικά πωλείται στις 19.900, παιδιά. Μεγάλη πτώση τιμής. Γιατί ήταν ένα μηχάνημα που ήρθε καθυστερημένα στην Ελλάδα και τότε είχε βγει ήδη και το Super Nintendo και δεν μπορούσαν να το πουλάνε σε τόσο υψηλά επίπεδα. Μια ωραία εικόνα που και αυτή έχω ανεβάσει στο site και επίσης μετά και μια άλλη με το Top Gun. Να το δείτε λίγο εδώ καλύτερα. Η κάμερα παίζει καλό zoom, βοηθάει, οπότε μπορείτε να τα δείτε πολύ καλά χωρίς καμιά παραμόρφωση και θόλωμα. NES, αγαπημένο μηχάνημα. Για αυτό το παιχνίδι κιόλας είχα πάρει και της Quickshot ξεχωριστό χειριστήριο, το οποίο είναι σαν το πεντάλ, το rubber πεντάλ, πως λέγεται, ξέρω εγώ, τον F16 μέσα. Δηλαδή είναι ένα φοβερό add-on της Quickshot για το NES τότε για να παίξεις καθαρά το Top Gun. Θα σας το δείξω σε κάποιο επεισόδιο παρουσίαση αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτά εδώ. Και τώρα, εδώ ήταν όλη η μεγάλη ιστορία. Εδώ δηλαδή ήταν η πρώτη μου επαφή με τα video games για πρώτη φορά. Ήτανε τα Αλμανάκο. Αυτά είναι όσα Αλμανάκο έχω από τότε. Ήμουν ένα μεγάλος φαν. Δεν τα έχω βέβαια όλα. Θέλω γενικά να τα ξανασυλλέξω όλα, να τα έχω αριθμητικά από το νούμερο 1 μέχρι εκεί που με ενδιαφέρει. Έχω το νούμερο 1, ζελατίνα, λίγο σπάνιο αυτό, με τον Μίκη, άσχετο. Από εκεί και πέρα, τα Αλμανάκο λοιπόν, η πρώτη βγήκανε το 1990 για αρχή. Ήδη υπήρχαν κάποια περιοδικά τότε της εποχής που κάνανε μικρές αναφορές στα video games και συγκεκριμένα από PC περιοδικά τύπου User και Pixel και κάποια άλλα και το Gamer, όχι Games, Gamer, αλλά εγώ τότε ήμουν πιο μικρός
και δεν πήγαινα σε τόσο πιο περιοδικά που ήταν για πιο μεγάλους. Ήθελα λίγο και τον Ντόναλτ μέσα και τα λοιπά. Οπότε το Αλμανάκο ήταν η πρώτη μου επαφή. Συγκεκριμένα λοιπόν, είπαμε το πρώτο τεύχος βγήκε το 1990, αλλά στο τεύχος 15 του 1992, που το έχω κάνει, πώς το έχω κάνει βλέπετε, στις τελευταίες σελίδες ξεκίνησε στήλη για τα video games. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Από αυτό το μήνα, μέσα από τις σελίδες Αλμανάκο, θα σας παρουσιάζουμε παιχνίδια για παιχνιδομηχανές και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα νέα της αγοράς και πολλά άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους φίλους των βιντεοπαιχνιδιών. Εκτός από την παρουσίαση και περιγραφή, κάθε παιχνίδι αξιολογείται ως προς τα γραφικά, το χειρισμό, την μπλοκή, την ατμόσφαιρα, sorry, τον ήχο και τέλος τη συνολική εντύπωση με χαρακτηρισμούς όπως μέτριο, καλό, πολύ καλό και άριστο, ώστε να μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα του παιχνιδιού. Από εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή στον τύπο με τα video games και συγκεκριμένα το αστείο είναι ότι πρώτο παιχνίδι κάνω review το Tetris, το οποίο το είχα ήδη πολύ πιο πριν, γιατί μου είχε φέρει ο πατέρας μου το εξωτερικό το Game Boy και ξέρεις, μετά από δυο χρόνια σχεδόν, γιατί εγώ το είχα το 90 το Game Boy, ήρθε το 91 στην Ελλάδα, αυτό είναι το 92 το review, οπότε μου φαινόταν αστείο που έβλεπα κάτι μετά από δύο χρόνια. Εδώ δεν ξέρω γιατί τα είχα κάνει αυτά τα κακά, τα είχα σκίσει. Ninja Gaiden review για Atari Lynx. Και μετά ένα άλλο παιχνίδι για Amiga, ο Tom και το Φάντασμα. Αυτό ήταν στην αρχή έτσι λίγα, δεν είχε κάτι άλλο, δηλαδή τρία review. Αλλά όσο παιδιά περάσανε τα χρόνια, το αλμανάκο άρχισε να δίνει πόνο. Δηλαδή μετά, άμα σας δείξω τώρα κάποια εξώφυλλα. Λοιπόν, βιντεοπαιχνίδια, Super Mario, έχουν αφιερώσει ολόκληρα εξώφυλλα, που θα πάει, θα το βρω, ας πούμε, εξώφυλλο, Sonic 2, παρουσίαση, τεύχος 23, 1993. Σε κάθε δηλαδή πλέον εξώφυλλο αναφέρανε στα ελληνικά τους τίτλους. Δεν θα ξεχάσουμε κάτι επικές μεταφράσεις των Johnny Cage του Mortal Kombat που τον είχαν πει Γιάννη Κλουβί και τη Sonya Blade που την είπανε η Sonya η Λεπίδα. Street Fighter, το παιχνίδι έγινε ταινία. Πολλά εξώφυλλα, τώρα τα έχω και λίγο ανακατεμένα εδώ. Προσπαθώ να βρω κάπου που έχω ένα επαιτειακό του Sonic 3 όταν βγήκε. Super Mario η ταινία. Θα το βρω. Να το. Το βρήκα. Sonic 3. 1994. Μεγάλος χαμός τότε με το Sonic 3 στο Mega Drive. Αφιέρωμα ποδοσφαιράκια για το παγκόσμιο του 94. Το θυμάμαι σαν χτες εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Με Σαραβάκο. Και τα λοιπά, Hack Hogan, διάφορα άλλα, όλα τώρα εδώ εν τέλει, κάτσε να δείξουμε και ένα random που έπεσε στα χέρια μου, όλα στο τέλος έχουν ωραία αφιερώματα, τα οποία ακολουθούσαν την εξέλιξη, δηλαδή μας λέγανε τι θα έρθει και στο μέλλον, εδώ ας πούμε, Super Metroid, πήγα να πω Super Retroid, του Βασίλη το κανάλι. Το έχω συνδέσει Super Metroid και Super Retroid, νομίζω ότι είναι ένα πλέον. Λοιπόν, παγίδες σε ρήμου. Mac Dog, μακρύ παιχνίδι του Mega CD, έτσι. Διαβάζαμε τότε αυτά. Εγώ θυμάμαι δεν είχα τότε καν Mega Drive και μας λέγανε για Mega CD, δηλαδή παίζανε με το πόνο μας. Παιδιά, δημοτικό ήμουν τότε, τι ήμουνα. 1994 Αύγουστος. Ναι, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Hulk για Mega Drive, Rage in the Cage, Subterranea. Δηλαδή βλέπετε ότι όσο πέρανε ο καιρός αναβαθμίζανε. Εδώ ας πούμε αφιέρωμα πως έχουν κάνει ας πούμε στο Virtual Fighter τις κινήσεις, στο Mortal Kombat, στον Aladdin. Είχε ωραία πράγματα. Δηλαδή ήταν ένα περιοδικό με Mickey Mouse, αλλά στο τέλος έδινε πόνο. Και επίσης δεν ξεχνάμε και τις αγγελίες αναγνωστών. Τι πουλάγε ο καθένας. Για να διαβάσουμε έτσι καμιά υπερπροσφορά. Λοιπόν, να βρω κάτι καλό. Νέο Ηράκλειο. Τα παιχνίδια. Θα ξαναντού Super Volleyball, Mario, Zelda, Double, Dribble.
Double Dragon, ενώ τι είναι αυτό, Double Dragon, δεν το ξέρω. Burai Fighter, World Cup, Tartless, Ford Sophia, Racing Fighter και Skater Odaia Game Boy. Ναι, πόσο ρε φίλε, ένα τηλέφωνο. Εγώ λέω να κάνω μια απόπειρα, να τον πάρω τώρα το φίλε για να ρωτήσω πόσο τα δίνει από τότε. Λοιπόν, ζήτηση κιόλας. Το παιχνίδι Terminator 2 με το Super Mario Land 2 στο Game Boy ανταλλάσσεται. Καλή φάση. Ήτανε το αλμανάκο, μέτραγε για μένα πάρα πολύ. Και αυτή εδώ ήταν λοιπόν η συλλογή μου. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα τότε. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον περίμενα κάθε μήνα πώς και πώς. Και να διαβάσω και τις αστείες, τις ιστοριούλες μέσα. Αλλά και για να μάθω για τα video games τότε νέα. Γιατί δεν υπήρχε, μην ξεχνάτε, ούτε το ίντερνετ, ούτε το... Δεν υπήρχε το ίντερνετ δηλαδή για να μπω στο IGN να διαβάσω ένα review για ένα παιχνίδι γενικά, ούτε πέρσι υπήρχε το YouTube όπως κάνω τώρα, αν βαριέμαι να διαβάσω ένα review να μπω να το δω live στο YouTube σε κάποιο κανάλι. Αυτά δεν υπήρχαν παιδιά και υπήρχε μόνο ο τύπος που δυστυχώς τώρα ο τύπος δεν υπάρχει. Από όσο ξέρω δηλαδή δεν υπάρχουν πια κάποια περιοδικά. Σταματήσαν όλα στα μέσα του 2000, αν θυμάμαι καλά. Εγώ βέβαια τα είχα σταματήσει πολύ πιο πριν, γιατί εκεί στα 17 μου έτη έκανα ένα από τις κονσόλες λίγο αραίωσα. Αν και έπαιρνα κονσόλες, απλά δεν έπαιρνα τίτλους τόσο πολλούς. Κόλλησα με τα PC και αντικατέστησα όλα αυτά τα περιοδικά μετά με PC Master, με RAM, με User, με Pixel, με το chip και όλα αυτά. Αντίπαλο στο αλμανάκο ήταν τα σαΐνια, τα οποία και αυτά είχαν αφιερώματα στα video games. Σαΐνια όμως δεν είχα πάρα πολλά, γιατί με είχε κερδίσει το αλμανάκο. Παρόλα αυτά, θέλω να σας δείξω κάτι. Εντάξει, εδώ διαφήμιση Donkey Kong 2. Στα τελειώματα σε κάποιο... Αυτό θέλω να το σκανάρω. Η Nintendo παρουσιάζει Legend of Zelda, την ιστορία δηλαδή του Super Nintendo. Έχουν κάνει κόμικ, παιδιά, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Αυτό ήταν μια ωραία προσθήκη για τα σαΐνια, το οποίο πήγαινε βάση επεισοδίων και τα λοιπά. Ανατεύχει συνέχεια. Διαφήμιση Nintendo και το Mundial με το παιχνίδι Gold που είχε γίνει χαμός και το bundle του Game Boy, όσοι θυμάστε. Δεν έχει τόσο μεγάλη λοιπόν αναφορά εδώ σε video games. Πολύ ελάχιστα πράγματα. Να δούμε εδώ, θα βρούμε κάτι. Μπα. Εδώ δεν έχει καν. Για να δούμε εδώ. Α, ορίστε. Η κονσόλα Saturn γίνεται και βίντεο. Με την κάρτα βίντεο CD, όσοι θυμάστε. Έτσι, μικρές αναφορούλες γενικά. Όχι, δηλαδή του αλμανάκου ήταν πολύ πιο focus. Ήταν πολύ πιο ωραίο. Nintendo 64 εδώ. Στα σαϊνάκια. Hints and tips για PC. Donkey Kong Country 2, Mortal Kombat 3 PlayStation, κάποια tips, cheats κτλ. Αυτό τα σαΐνια δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό κατ' εμέ. Και τώρα πάμε. Θα ξεκινήσω μία με το Game Pro. Γιατί το Game Pro θεωρούσα ότι ήταν το καλύτερο περιοδικό απ' όλα. Εδώ λοιπόν αυτά είναι τα περιοδικά που τώρα έχω βρει. Είχα κι άλλα, αλλά νομίζω ότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια έγινε και μια καλή πεταγματική, που λέω εγώ, από τη μάνα μου, που μου είχε πετάξει κατά λάθος κάτι κουτιά Master System, Jaguar και με καλώδια μέσα. Και σίγουρα είχαν φύγει και περιοδικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου τεύχος τότε. Game Pro τεύχος 6, Οκτώβριος 1995. Primal Rage. Φοβερό παιχνίδι κατ' εμέ. Το είχα πάρει και στο Game Boy. Ήθελα να το πάρω στο Mega Drive το 2 τότε που είχα πάρει. Δεν το πήρα. Βλέπουμε τους τίτλους. Το Game Pro το θεωρώ το πιο καλό περιοδικό, όπως είπα.
Star Wars Arcade 32X. Να κάνω μερικά τσιτάκια γιατί το έχω αυτό στο 32X. Εδώ είναι κάτι άλλο που τότε έπαιζε πολύ πλήση εγκεφάλου γενικά με τις διαφημίσεις στα μαγαζιά. Είναι αυτό που είχαμε πει σε περασμένο επεισόδιο και με το στέλιο το Χαρίση τότε, όσοι θυμάστε. Ότι τότε υπήρχαν πάρα πολλά μαγαζιά και στα έντυπα του χώρου υπήρχαν άπειρες αγγελίες. Και είναι αυτό που λέγαμε για τις τιμές. Sony PlayStation, έτσι, ευρωπαϊκό PAL, ένα μοχλό, ένα SCART RF LED, 145.000. Δεν θέλετε να δείτε πόσο κόστιζε το Neo Geo και τα παιχνίδια, αυτό που λέγαμε. Μπορεί να βρούμε καμία. Είχε ωραίες λύσεις, είχε ωραίες εικόνες. Βέβαια ήταν μια καλή αντιγραφή του αγγλικού του GamePro. Δεν ήταν ελληνικό περιορικό το GamePro, παιδιά. Υπήρχε σε αρκετές χώρες, σε αρκετές μεταφράσεις. Σίγουρα στην Ελλάδα οι Έλληνες συντάκτες πιστεύω να βάζαν και λίγο την πινελιά τους, τα γράμματα. Πρώιμο τεύχος, μετά βελτιώθηκε πάρα πολύ. Πάμε να το δούμε. Τεύχος 10, Φεβρουάριο 96. Λέει για το κέντρο δημιουργίας της Nintendo. Βλέπουμε κάποια παιχνιδάκια. Pro reviews, πριν καν γίνουν reviews, δηλαδή έτσι μια πρώτη παρουσίαση ότι θα βγει αυτό σύντομα. Οδηγός στρατηγικής, Seth Hunji. Neo Geo CD. Μπιλάρα, δεν σε έχω ξεχάσει. Να το θυμάσαι αυτό, τώρα που απέκτησες και το Metal Slug 2 για το Neo Geo CD. Θα έρθω να το παίξουμε μόλις κάνουμε για το επεισόδιο σου. Θέλω πολύ να παίξω το Neo Geo CD Metal Slug, δηλαδή ανυπομονώ, όπως να σου το πω. Πάει και αυτό το τεύχος εδώ. Τεύχος 7. Οπα, τα είχα βάλει ανάποδα. Ναι, sorry. Αυτό ήταν πιο πριν. Οπότε το αφήσω, το αλλάξω θέση. Weapon Lord, οδηγός στρατηγικής. Neo Geo CD. Jaguar CD. Παρουσίαση. Χα, πέσαμε και αμέσως. Η Atari προσθέτει CD στην κονσόλα της και ο χώρος ζεσταίνεται για τα καλά. Η αλήθεια είναι ότι κανένας χώρος δεν ζεστάθηκε για τα καλά. Δεν ήρθε επίσημα στην Ελλάδα. Πολύ κακή υποστήριξη του Jaguar στην Ελλάδα. Επίσημα νομίζω υπήρχαν 4-6 παιχνίδια, τα άλλα ήταν παραεισαγωγές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εγώ πήρα το Jaguar τότε. Ίσως γιατί δεν είχα λεφτά να πάρω το PlayStation 1 και πήρα το Jaguar να καλύψω λίγο το κενό που είχα από το Mega Drive για τις επόμενες Next Gen που βγαίνανε και θεωρούσα το Mega Drive ήταν παλιό. Αλλά το Jaguar ποτέ δεν με ευχαρίστησε. Πάμε να δούμε τιμές. Philips CDI 69.000, Panasonic FZ10 126.000, Jaguar 42, Super NES 40, Mega Drive και δύο χειριστήρια 30.000, PlayStation 1 110.000, Sega Saturn 110.000, δηλαδή κινόντουσαν στο ίδιο, στην ίδια τιμολόγηση από τα δύο μηχανήματα, αλλά για κάποιο λόγο είπαμε όλοι θέλανε PlayStation. Χωρίς τον Power Systems, άλλο μαγαζί. Χαμός κακός από μαγαζιά. Και όλα αυτά είπαμε το 95. Αγαπημένο τεύχος, γιατί είχα πάει να δω την ταινία, το Lost World. Και μετά από λίγο το πήρα και στο PlayStation 1. Πολύ πιο λίγο, πιο μετά, όχι μετά από λίγο, λάθος. Το πήρα το 99, αν θυμάμαι καλά. Αλλάζει το περιοδικό, γίνεται λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο χοντρό, πιο σοβαρό. Οδηγή στρατηγικής. Από πίσω πρόμο και του PlayStation Magazine, που θα σας τα δείξω σε λίγο. Όμορφο περιοδικό, όπως είπαμε λοιπόν, το Game Pro. Πολλές φορές, ας πούμε, θέλω έτσι να κάτσω να τα ανοίξω και να κάτσω να τα ξαναδιαβάσω. Να θυμηθώ εποχές. Castlevania X. Τι έχουμε εδώ, Ultra 64, ούτε καν ας πούμε παραεισαγωγή, μάλλον θα φαίνανε κανένα NTSC, ούτε καν λεγόταν Nintendo 64, ακόμα Ultra 64, τιμή, έκπληξη, call, κάντε τηλεφωνάκι. The Gamers Club, γνωστό μαγαζί, κοιτάξτε πόσα μαγαζιά είχαμε. Το μόνο μαγαζί που από τότε για μένα έχουν επιζήσει είναι στην Αθήνα τουλάχιστον, το Console Club,
το Power Games, το Software Center, και για το Game Buster νομίζω ότι έχει ακόμα ένα μαγαζί κοντά στη γειτονιά μου κιόλας. Έχει μείνει. Τη Σκαλκοκονδύλη δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, διορθώστε με. Αυτό λοιπόν εδώ πίσω, αλλά... Α, Software Center. Πόσες φορές έχω πάρει λεωφορεία Software Center. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουν πέσει λίγο οι τιμές, είμαστε στα 60.000 PlayStation 1 και Saturn. Mega Drive συνεχίζει να είναι εκεί στα 25, έχει πέσει 5.000. Κακός χαμός, Resident Evil 2. Το είχα πάρει σχεδόν σε ό,τι κυκλοφορούσε. Είχα πάθει σοκ, Μάρτιος 98. Είχε βγει πρόσφατα. Πρόσφατα τότε δηλαδή. Console Club, εδώ, άλλος χαμός. GameNet. Πειραιάς, Γάλεο, Χαμοστέρνας. Άλλη διαφήμιση Software Center. Προσπαθούσαν να ξεστοκάρουν, πιστεύω, τότε τα μαγαζιά. Αυτό εδώ μου είχε μείνει στο μυαλό, ωραίο αυτό τη Sega από πίσω. Κονταραχτυπιόντουσαν πραγματικά ποιο μηχάνημα θα κάνει establish στην ελληνική αγορά. Ήταν δηλαδή και εδώ υπήρχε ένα console war στην επόμενη γενιά, στη 30 διάβητη. Δυστυχώς έχασε η Sega εδώ. Επειδή έχω πολλά περιοδικά, λέω να μην τα πολύ ξεφυλίζω, να σας περνάω έτσι τα εξώφυλλα. Game Pro με Δούκα. Pro Reviews. Πάλι Sega πίσω. Software Center, άλλος κατάλογος. Αγία Ζώνης, Games Pal, άλλο μαγαζί. Δεν είχα πάει ποτέ εκεί. Και ας ήταν κοντά μου. Εδώ κάτι άλλο. Όχι, Multivision Video Games, άλλο μαγαζί. Αλούντρα, έπεσε το μάτι μου εδώ. Για μένα είναι ίσως και το μοναδικό έτσι πιο καθαρό, αν μπορώ να το πω έτσι, JRPG. Τρομερό παιχνίδι για PlayStation 1, πάρα πολύ τρομερό, όπως και το Marvel Super Heroes, τα είχα κάψει. Βέβαια δεν είναι για Saturn. Treasures of the Deep, άλλη παιχνιδάρα που είχα αγοράσει γνήσια για το PS1, πάρα πολύ μου άρεσε, λόγω ότι είμαι και λίγο λάτρης του υγρού στοιχείου. Παιχνιδάκια άλλα εδώ. Game Buster, διαφήμιση. Εδώ έχουμε κάτι άλλο, να δείξουμε πιο ωραίο. Όχι, τα ίδια με το περασμένο. Ο Gex, Enter the Gecko, Ιούνιος 98. Yoshi Story, βλέπω... Reviews, Resident Evil 2, όχι reviews, walkthroughs, Resident Evil 2, Atlantis, πάλι τα ίδια εδώ μέσα, μάλλον είχαν συνεργασία για 3 μήνες να έχουν διαφήμιση, σερί. Dreamcast, τη νέα κονσόλα της Sega, 1998, Beast Wars, για τους φίλους των Transformers, διαφήμιση από πίσω. Αλλάξαμε μέσα, start the game, άλλο μαγαζί, εδώ τα ίδια βλέπω. Apes Odyssey, όχι λάθος, Apes Exodus, ποτέ δεν μου άρεσαν αυτά τα παιχνίδια, ούτε το πρώτο, το Odyssey, ούτε το Exodus, δεν ξέρω γιατί. Wipeout 64, Def 43, Ιανουάριο 99, περνάνε τα χρόνια. You know your time to kill, παιχνιδάρα, Λύση, Batman and Robin, Parasite Eve. Τι παιχνιδάρα το Parasite Eve, ρε παιδιά. Καλά, δεν το συζητώ από κάτω, Medieval. Εντάξει, αυτά ήταν για μένα διαμάντια. Μεγάλα διαμάντια. Infogold. Άλλο μαγαζί της εποχής, που υπάρχει ακόμα βέβαια, στο Γαλάτσι έχει μείνει, έχει φύγει από τη Ζαΐμη, Ζαΐμη 28 κιόλας, αν θυμάμαι καλά, τόσο απ' έξω μου είχε μείνει, για να δούμε, είμαι σωστός. Όχι, Ζαΐμη, λάθος, κάτι άλλο ήτανε. Μετσόβ 26, Ζαΐμη 28 όμως πρέπει να ήταν κάποιο άλλο μαγαζί, γιατί για να θυμάμαι το Ζαΐμη 28 ήταν όντως κάτι άλλο.
Απόκαλυψη. Αυτό το παιχνίδι με είχε δυσκολέψει πάρα πολύ στο PlayStation 1. Οδηγή στρατηγική, Sally. Crash Bandicoot, το Exodus. Τώρα, ποιος να κάτσει να ασχοληθεί με ένα τέτοιο παιχνίδι για να θέλει και οδηγό στρατηγική. Τι να πω. Να δει ιδιαίτερο μέσα, να δούμε. Όχι, PlayStation Tips, ένα άλλο περιοδικό που θα βγαίνει. Βεράλι. Τέντσου. Stealth Assassins, πολύ ωραίο παιχνίδι. Λύση Tomb Raider 3. Πολύ σπαστικό. Ήταν και το τελευταίο Tomb Raider, παιδιά, που έχω παίξει. Θα σας τα πω αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Θα δείτε τι έχω, τι ετοιμάζω για το Tomb Raider. Dreamcast διαθέτουμε. Τιμή όμως έκπληξη δεν σας λέμε. Γιατί μπορούμε. PlayStation Magazine εδώ. Metal Gear Solid. Δεύτερο μέρος των Tomb Raider 3. Soul Calibur για arcade λύση. Πώς να μην χάνεις πολλά κατοστάρικα. Τέφε 46 Απρίλη 99. Οι ίδιες διαφημίσεις. Μήπως δείξω κάτι διαφορετικό. Όχι. Αυτό το δείξαμε στο περασμένο, προπερασμένο επεισόδιο. Παρουσίαση Dreamcast, η κονσολάρα όλων των εποχών. Akuji the Heartless, παιχνιδάρα. Tekken Tag Tournament, Sonic Adventure Dreamcast. Οδηγή στρατηγικής. Εδώ καμιά αλλαγή στη μέση κάτι. Όχι. Α, ναι. 110.000 το Dreamcast. Όταν το PlayStation 1 περασμένη γενιά 62.500, 45.900. Το Saturn δεν υπάρχει καν, βλέπω. Δυστυχώς. PlayStation Tips περιοδικό. Και το τελευταίο μου Game Pro, το οποίο βλέπω είναι 2000. Ναι, 2000 είναι εκεί που σταμάτησα να μαζεύω, εκεί κοντά στα 17-18, γιατί έπαιρνα μόνο PC Games, όπως είπα. Donkey Kong 64. PlayStation Magazine Promo από πίσω. Μην το χάσετε. PlayStation Tips. Οπα, online διαφήμιση Dreamcast. Όσα ξέρατε αλλάζουν. Επεξεργαστές 128 bit, bla bla bla, το απόλυτο μηχάνημα. Δεν είχαν και άδικο, αλήθεια ήταν. Αυτά ήταν τα Game Pro. Τα βάζω λίγο πιο πέρα. Και πάμε στο επόμενο. Games. Το Games λοιπόν ήταν του οίκου Τερζόπουλου που έβγαζε τα αγαπημένα μας Mickey Mouse, κλασικά, Μεγάλο Μίκη, Αλμανάκο και όλα αυτά τότε της Disney. Ήταν η προσπάθεια των συντακτών που είχαν ξεκινήσει, όπως σας είπα, να γράφουν πρώτα στο Αλμανάκο και μετά αποφασίσανε ότι ένα αυτόνομο περιοδικό ήταν μονόδρομος, γιατί βλέπανε ότι τα video games είχαν μπει και τα καλά στα σπίτια μας, ήταν μεγάλη μόδα, ήταν μια μεγάλη μερίδα στην αγορά, ξέρω εγώ, στο χόμπι ενός παιδιού ή ενός έφηβου ή και ενήλικου, δηλαδή έπεφτε χρήμα τότε. Οπότε, βγήκανε τα games. 600 δραχμές, εγώ ξεκίνησα στο τέφος 8. Γενικά, πολλοί κατηγορούν το games ότι δεν ήταν καλό περιοδικό. Εγώ πιστεύω ότι στην αρχή ήταν καλό, μετά λίγο χάλασε. Αυτή η όμορφη διαφήμιση από πίσω. Δεν υπάρχει ανώτερη παιχνιδομηχανία το Saturn της Sega. Μόνο αυτό θα έχετε 3 επί 32 ρίσκες επεξεργαστές. Εδώ να τονίσουμε ότι ο ένας που λέει είναι 30 διάμπιτος ήχου επεξεργαστής. Είναι δηλαδή sound chip. Το τιμόνι. Φοβερό μηχάνημα. Φοβερό. Το πήρα μετά εγώ αυτό, γιατί τότε, όπως είπαμε, είχα το PlayStation 1. Το Games ήταν έτσι χορταστικό περιοδικάκι. Εννοείται παρουσίαση Αλμανάκο μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν έκλεβε από άλλα περιοδικά και απλά έκανε έτσι μια εναλλαγή στα άρθρα, αλλά ήταν σίγουρα 100% από Έλληνες γραμμένο. Δηλαδή, όχι, και το Game Pro από Έλληνες ήταν γραμμένο, απλά από όσο ξέρω υπήρχε μεγάλο copy-paste από τα αγγλικά κείμενα. Έτσι δηλαδή μου έχουν πει
κάποιος που είχα μια κουβέντα κάποτε που εργαζόταν στο GamePro, όχι συντάκτης, έκανε άλλη δουλειά στον όμιλο εκείνων. Βλέπουμε εδώ τον Dracula, το PlayStation 1, την παιχνιδάρα αυτή. Need for Speed 2. Περνάνε αρκετά τεύχη, δεν μου άρεσε μάλλον τόσο πολύ. Από το 8 πάμε στο 15, Resident Evil 2, το Hype. Κερδίστε ένα Sega Saturn και αυτό έκανε αρκετούς διαγωνισμούς. Το βλέπουμε. Game Buster, διαφήμιση. Software Ascender. Κλασικά. Δηλαδή, το βλέπεις όλα αυτά σε τα περιοδικά και δεν υπήρχε περίπτωση να μην θες να πας μετά ή να τα δεις από κοντά. Netgearos. Επόμενο, F1 Pole Position 64. Συνεχίζει να μας λέει ότι θα κερδίσουμε ένα Sega Saturn. France Master διαφήμιση. Όμορφη. Games. Yoshi Story. Ένα γρήγορο ξεφύλισμα. Yoshi Story. Και είναι το 64, έτσι. Το Yoshi Story 64. Γίγαντες του Κράτς. Lazy Resident Evil 2, Final Fantasy 7, γάμα μέρος, Quake 64, Clonoa 64 TD. Τι είναι, πώς λειτουργεί και πότε θα κυκλοφορήσει. Το είδαμε live στον Στέλιο, τον Χαρίση, στο βίντεο με τη συλλογάρα του. '98, παιχνίδια ποδοσφαίρου. Αδιάφορα για μένα. Η Games Festival λοιπόν είναι αυτό που είχα πάει τότε. Με πήγε ο πατέρας μου, είχε γίνει στην Πανόρου μου επάνω στη Κηφισίας, ξέρω εγώ, εκεί τελειώματα. Ήταν έτσι μια προσπάθεια αυτού του περιοδικού να μαζέψει τότε μαγαζιά, αντιπροσώπους, να στήσει stands, να μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια που δεν είχαμε, να ακουμπήσουμε μηχανήματα που δεν είχαμε παίξει κτλ. Ήταν μια πολύ ωραία έκθεση. Ακόμα έχω μνήμες χαραγμένες και θα σας δείξω και ένα ένθετο μετά ξεχωριστό. Πολύ ωραία έκθεση, όσοι είχατε πάει δηλαδή και τη θυμάστε, γράψτε το στα σχόλια από κάτω. Συνεχίζουμε. Dreamcast, αναλυτική παρουσίαση, Metal Gear Solid. Αφιέρωμα το Solid και το Ocarina of Time. Το Thief. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή για PC. Thief 1 και Thief 2. Fallout 2, εντάξει, το συζητώ. NASCAR, Game Boy Color. Νιώσε το χτύπημα. Knockout Kings 99. Λύσεις. Άλλη λύση. Medieval. Duke Nukem, Time to Kill. Διπλή αφίσα. Το είχα πάρει για την αφίσα, θυμάμαι αυτό. PlayStation, Dreamcast, Saturn, τα πάντα. Mad Games, η σειρά στο Mad που ήταν συνεργασία με το περιοδικό Games. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Εδώ, ώρα για δράση. Έχω αρχίσει και πιάνομαι βέβαια λίγο εδώ, έτσι όπως σας τα δείχνω σε ένα σκαμπό. Λοιπόν, Tomb Raider εδώ. Κάναμε βίδες στο Dreamcast και αποκαλύπτουμε τα μυστικά του. Απόρριτο. Turok 2, παιχνιδάρα. Ψάχνουν τις βίδες. Τις βρούμε. Δεν τις βρήκα, δεν θα κάτσω να το ψάξω αλλιώς. Γεια σας. Διαβάστε τα πάντα. Πρώτη, για το νέο PlayStation 2. Free Guys διαφήμιση. Κέρδισε ένα Dreamcast. Έχουμε ξεφύγει τώρα εδώ. Πάμε πιο καλά. Από το 64 και Saturn έχουμε πάει στα Dreamcast.
Το Dreamcast είναι εδώ. Γενικά πολύ πρόμο, πολύ παρουσίαση για το Dreamcast. Και καλά κάνανε. Εδώ αλλάζει η ύφος και έχει σκληρύνει πια σαν περιοδικό. Έχει δηλαδή γίνει σαν το Game Pro. Κέρδισε ένα Dreamcast, τη μεγάλη κόντρα Dreamcast εναντίον PlayStation 2. Ποιος θα νικήσει? Δυστυχώς ξέρουμε ποιος νίκησε. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Νικητές, ηττημένοι. Resident Evil εδώ, κάτι Pokémon. Αυτά ήταν τα games μου, τα περιοδικάκια. Και τώρα θα σας πάω στο PlayStation Magazine, που μέσα είχε demo. Το έπαιρνα δηλαδή για τα demos. Ήτανε καλή φάση. Έβλεπες ένα παιχνίδι ρε παιδί μου, το έπαιζες και σε demo. Και μπορούσες να παίξεις αυτό το demo 500.000 φορές. Θυμάμαι το demo του Ace Combat 2 και του Tomb Raider 2, το είχα κάψει το CD, έπρεπε να βγάζε φλόγες μέχρι να τα πάρω. Το μέλλον του PlayStation. Τη θυμάστε αυτή την εικόνα, αστεία. Resident Evil Director's Cut. Το PlayStation Magazine λοιπόν, εντάξει, ήταν σίγουρα μια συνεργασία, πιστεύω, της Sony Ελλάς με κάποιον εκδότη του χώρου. Τώρα ποιος είναι ο εκδότης? Η Delta Graph EP από τη Future Publishing. Το οποίο τα θέματα αυτού, λέει, έχουν αναπαραχθεί από το Official PlayStation Magazine της Αγγλίας. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε. Υπήρχε πολύ αντιγραφή του ξένου τύπου. G-Police. Η επιστροφή της κουκλάρας, των Raider 2. Εννοείται ότι και αυτό είχε και reviews και λύσεις. Το demo του. Να το, αυτό το σας έλεγα ότι είχα κάψει. Tomb Raider 2, Ace Combat 2, Broken Sword 2, Colony Wars, Machine Hunter, Yaroos. Το είχα κάψει αυτό το demo, παιδιά. Και είναι όλο, βλέπουμε, πάει έτσι. Gran Turismo. Μας δείχνει μέσα τι έχει. Nightmare Creatures. Το Formula 97, ωραία παιχνιδάκια. Τα θυμάμαι σαν χθες, παιδιά, να τα παίζω demos όλα αυτά. Το πρώτο σε πολύ περιοδικό για PlayStation σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζει εδώ η παράνοια του Resident Evil 2. Demo, Resident Evil 2. Και αυτό είχε πάρει φωτιά. Αφιέρωμα, η βία στα video games, reviews, Resident Evil 2, Gran Turismo, Pitfall, Rascal, Is No Good Reboot, Chill, X-Men, Star Wars, Gex 3D, Fifth Element. Πάνω εδώ βλέπουμε πάντα ποια παιχνίδια είχε μέσα. Το demo, Ghost in the Shell, πολύ μου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Tomb Raider 3. Το πιο σπαστικό για μένα Tomb Raider. Όχι ότι έχω παίξει πολλά, αλλά μου είχε βγάλει την πίστη ρε παιδιά. Καλοκαίρι τρίτης λυκείου μετά από Πανελλήνιες, τότε το έπαιζα. Νομίζω, το είχα παίξει λίγο πιο αργά από ό,τι βγήκε. Βλέπουμε εδώ ότι βγήκε Δεκέμβρη. Το είχα παίξει μετά από ένα χρόνο εγώ βέβαια. Ένα, δύο. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και το άρχισα να ασχοληθώ με αυτό το game. Tactical Espionage Action, Metal Gear Solid, Soul River. Ωραίο περιοδικό το PlayStation Magazine. Δεν με χάλαγε, μου άρεσε σαν περιοδικό. Και αυτό το 20 Ιανουάριο 99, Crash Bandicoot. Τα έχω τα demos. Τα έχω κάπου και αυτά πίσω στη βιβλιοθήκη. Ridge Racer Type 4, γρήγορο παιχνίδι για το PlayStation 1 τότε. Πολύ μου άρεσε. Αυτή είναι εδώ την τύπησα, τη θυμάμαι σαν χτες. Ωραίο. Τώρα, περνάμε σε ένα άλλο που είχα κάποια λίγα τεύχη. Εδώ τώρα μου έχουν μείνει κάποια ξέμπαρκα μπερδεμένα, γιατί τα PC περιοδικά τα έχω αλλού, τα έχω στην αποθήκη. Που βγάλα και αυτά την αποθήκη. Το Pixel μετά, όταν κατάλαβε ότι οι κονσόλες είχαν ανέβει γενικά πάρα πολύ, άρχισε να ασχολείται και αυτό με τις κονσόλες πιο έντονα από ό,τι πιο παλιά. Οπότε αυτό εδώ βλέπουμε ότι είναι του 96. Έχει έτσι κάποιες αναφορές. Εννοείται ότι υπάρχει βέβαια πολύ Amiga μέσα, πολύ PC Game, αλλά υπάρχουν έτσι κάποιες αναφορές, δηλαδή και σε PlayStation 1 και σε Game Boy και τα λοιπά. Μου άρεσε το Pixel σαν περιοδικό. Και πιο μετά έχω ένα άλλο Pixel
αυτό εδώ, που και αυτό άλλαξε μετά, χόντρινε σαν περιοδικό, άλλαξε στυλ και έγινε ακόμα πιο κονσολάδικο. Και το είχε ονομάσει έτσι, να δω, Pixel Next Generation, το παλιό. Δυστυχώς και αυτά τα περιοδικά σταματήσαν όλα, πολύ όμορφα όμως. Και έχω κι άλλο ένα, βλέπω. Dreamcast πάλι, για την επίθεση στη Sega. Κακός χαμός, αλληλούια. House of the Dead 2, Bushido Blade, Forsaken, World League, Soccer, World Cup 98. Ωραίο το πιξελάκι. House of the Dead το 1. Arcade μάλλον. Οπα. Στην αρχή όλα τα περιοδικά αυτά δείχναν τα νέα, που τότε υπήρχε μεν το ίντερνετ, οπότε μπορούσαν να ψάχνουν καλύτερα οι συντάκτες. Να το, δρομικαστάκι. Και μετά, ναι, έχω κάτι ξέμπαρκα έτσι εδώ που είναι ανακατεμένα, PC Master, που το θεωρούσα το καλύτερο gaming περιοδικό τότε για τα PCs. Δεν νομίζω ότι βγαίνει ακόμα. Βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ασχολούμαι πια με τον τύπο, αν βγαίνει πείτε το μου το. Όχι ότι θα πάω να πάρω, απλά να ξέρω αν βγαίνει ή όχι, δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Και ένα άλλο περιοδικό εποχής ήταν πολύ καλό το User. Μιας και βρέθηκαν και αυτά εδώ μέσα. Πολύ καλά περιοδικά. Πολύ παίζει πάντως να ήταν από τον ίδιο εκδότη. Δηλαδή το Game Pro και το User μπορεί να ήταν και από τον ίδιο εκδότη. Π.χ. Γιατί έβλεπες ακριβώς οι ίδιες διαφημίσεις μέσα και κάτι τέτοια. Ωραίο το User. Μετά, για PlayStation άλλο. PlayStation Power, η νέα δύναμη στο PlayStation. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, πολύ μικρό. Κάτι tips βλέπω. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν βγήκε full κάργα. Νοέμβριος 98, 0 τεύχος. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν ήταν μέσα σε κάποιο άλλο ένθετο. Δεν ξέρω αν το έχω αγοράσει. Πάντως τιμή δεν βλέπω να λέει κάπου. Anyway, μετά πολύ πιο χοντρό από το πρώτο, 1500 δραχμές, τεύχος 4, αυτή να αφήσαμε το Evo το εξάρι νομίζω, την είχα βάλει στο δωμάτιο. Εντάξει, ωραίο περιοδικό και αυτό, έτσι όλα φαντασμαγορικά, με ωραία γραφικά, με έντονα χρώματα, όλα να σου κάνουν το μυαλό να διάολεστεί. Αυτές οι σελίδες είναι αφιερωμένες στη μαύρη ιδέα του πολέμου. Ωραίο το μήνυμα. Τι εποχή ήταν τότε, 99. Δεν θυμάμαι κάποιο conflict τότε να έχει γίνει. Η πύργη μετά ήταν το 2000-2001. PlayStation Tips, άλλο περιοδικά γι' αυτό. Μόνο λύσεις δηλαδή. Κάποιο spin-off θα ήταν. Νομίζω είναι spin-off του PlayStation Magazine, ναι. Από τους δημιουργούς του PlayStation Magazine. Δεν ξέρω αυτό αν θα πηγαίνει κάθε μήνα. Μέτια ροζ. Explorer. Γιατί το έχω γράψει αυτό ρε φίλε. Μάλλον κάτι δεν θα μου είχε πάρει. Χι, μαμά δεν είσαι χαζή, μαμά είσαι φοβερή, είσαι καλύτερη όλων. Teleclub. Διαφήμιση. Ένα είχα από αυτά. Μετά βλέπω ένα ξένο περιοδικό. Αυτά τα περιοδικά τα έβρισκα στην Ομόνια. Υπήρχε πολύ ξένος τύπος. Και υπήρχαν και κάποια μαγαζιά που τα πουλάγανε κιόλας αυτά τα περιοδικά. Resident Evil 2 λοιπόν. Δεν κυκλοφόρησε κάτι αντίστοιχο. Game Master λέγεται. Και από αυτό το περιοδικό έχω και κάποιες λύσεις. Οι οποίες είναι εδώ, top secrets, guides δηλαδή, για πολλές κατηγορίες τότε παιχνιδιών, τσιτάκια. Και ένα άλλο ένα ξένο που έχω, το Power Station. Καλά, στο εξωτερικό εννοείται ότι θα κυκλοφορούσαν, αν εδώ κυκλοφορούσαν 5 περιοδικά, 5 διαφορετικά, στο εξωτερικό πρέπει να κυκλοφορούσαν 15-20. Duke Nukem.
Κάτι θα το είχα πάρει για κάποιο έρθρο, θα το είχα πάρει και αυτό. Τελειώνουμε με τα PlayStation περιοδικά και για τέλος αφήνω τα άλλα της Nintendo. Να σας δείξω και μία γρήγορα αυτό. Αυτό το είδαμε. Ήταν διανθρητάκι για cheats. Αυτό είναι ελληνικό του Pixel. Resident Evil 2, η πλήρης λύση. Μια προσφορά του περιοδικού Pixel. Τι είναι αυτό? GNG Armament. Το Airsoft όπλο. Εντάξει, ό,τι να είναι. Στα ελληνικά όλα, έτσι. Πολύ ωραίο guide. Για όσους δηλαδή τότε δεν είχαμε ίντερνετ. Πολύ ωραίο guide. Όμορφο. Αυτό είναι και αυτό από Game Master. Ξένο βέβαια. Με λύσεις. Quake 2. Βλέπουμε τι έχει μέσα. Στο ίδιο ύφος και αυτό. Tactics Gamers Guide. Μάλιστα. Άλλο guide. Δεν ξέρω που το είχα βρει αυτό. Κωδική βλέπω εδώ. Κάργα. Εδώ είναι κωδική για το Action Replay του Super Nintendo. Διάφοροι μέσα κωδικοί, σημειώσεις. Αυτό είναι το έντυπο της Games Festival που σας είπα, που είχε γίνει αυτή η έκθεση εκεί στην Πανόρμου. Έχει σκιστεί βέβαια. Είχε μέσα cheats έτσι για πολλά παιχνίδια. Και νομίζω ότι στο τέλος, να το, δείχνει και ποιοι ήταν στην έκθεση σαν χορηγή. Βλέπουμε CD Media, Console Club. Το Console Club τώρα πια δεν είναι εκεί στην Αθήνα. Είναι στο Νέο Ηράκλειο. Πολύ καλό μαγαζί. Το επισκέπτομαι συχνά. Dionic, Game Buster, Games House, Group Multimedia, Infogold, Orman Essay, δεν την ξέρω αυτή, την κυρία. Power Games, ναι. Στο Περιστέρι που το Power Games... Το είχα πει και σε ένα άλλο επεισόδιο. Ήταν στο σχολείο μου στην Γκράβα, ακριβώς απ' έξω. Έβγαινες από το σχολείο και είχες απέναντι φάτσα κάρτα το Power Games. Εντάξει, μεγάλη ζημιά. Που ακριβώς πριν το Power Games εκεί ήταν πριν το Software Center, το δεύτερο μαγαζί. Που μετά το κλείσανε και έμεινε μόνο το κεντρικό σε Χαλκοκονδύλι. Το είχαν βρει το νόημα τότε οι φίλοι. Μαγαζιά με video games έξω από το σχολείο. Πλουτίζανε. Και αυτή είναι η κάρτα μέλους. Την είχα, κάπου την έχω τώρα, αλλά δεν την βρήκα για το βίντεο. Το Αλούντρα, αν θυμάμαι καλά, η εκπομπή Mad Games. Τελειώσαμε και τα ενθετάκια και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, τα λίγα, τα Nintendo. Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτό εδώ? Αυτό είναι το Nintendo Club. Το Nintendo Club ήταν ένα περιοδικό που συμπλήρωνες μέσα τα χαρτιά της Itochu τότε, με τις εγγυήσεις των μηχανημάτων και για το Club που λέγανε, και σου στέλναν αυτό το περιοδικάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι με τι συχνότητα ερχόταν στο σπίτι. Παρότι εγώ είχα πάρει το Nintendo ένα μήνα μετά την κυκλοφορία, δεν θυμάμαι να είχε μέσα η κονσόλα να συμπληρώσω τότε για να γίνω μέλος. Νομίζω ότι πρώτη φορά σημείωσα και έστειλα το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς, το 1992 που ήμουν πέμπτη δημοτικού, και όταν πήραμε τους βαθμούς, μου πήρε η μάνα μου το Super Mario Land 2 που μόλις είχε βγει το Game Boy και από εκεί συμπλήρωσα και έστειλα και άρχισαν να μου έρχονται. Αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι το πρώτο τεύχος που μου ήρθε εμένα. Το κακό είναι ότι δεν γράφει αριθμό ποιο τεύχος είναι. Και ήταν δηλαδή καθαρά της Nintendo, με λύσεις και αυτό μέσα εννοείται. Νέα, πρόμο μελλοντικών κονσολών και πολύ όμορφα guides. Δηλαδή, ας πούμε, κοιτάξτε εδώ τώρα, guide για το DuckTales. Έτσι, πολύ όμορφο. Απλά μου έχει σκιστεί εδώ αυτό το περιοδικό του συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι βγήκαν, είχα διαβάσει πρόσφατα σε μια ομάδα ότι είχαν βγει, λέει, 12 Nintendo Club. Εγώ βέβαια θα σας διαψεύσω, γιατί έχω το 13. Που νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο. Γιατί μετά εμένα δεν μου ξανάρθε κανένα. Δεν ξέρω γιατί δεν μου ήρθαν τα πρώτα. Εγώ όλα αυτά λοιπόν που έχω είναι αυτά που έχω από τότε. Αυτό πιστεύω ότι είναι το επόμενο που βγήκε. Δεν λέει αρρύθμιση πουθενά, τεύχος. Και βάσει και μέσα το τι βλέπω και υπολογίζω, ας πούμε το goal που είναι του 94. Και από πίσω βλέπουμε αυτό. Πιστεύω ότι αυτό είναι το τεύχος 5 και το περασμένο που έχω ήταν το τεύχος 4.
Μου λείπει το 1, 2, 3. Οπότε, αν κάποιος φίλος τυχαίνει να το έχει διπλό, το τεύχος 1 θεωρητικά, το 2 και το 3, ή κάποιο που θα δείτε από αυτά που έχω εγώ ότι δεν το έχει, ευχαρίστως να μου στείλει ένα μήνυμα στο Facebook και τα λοιπά, στην ομάδα την Console Hunter του Facebook. Όσοι δεν είστε, γίνετε, κάντε ένα like. Για να το αγοράσω, ναι, γιατί το θέλω για να το κλείσω για τη συλλογή μου μετά από πόσα χρόνια. Τεύχος 6, Αλεξανδρής, Αγορογιάννης για τον goal. Και πίσω, ωραίο περιοδικάκι, όμορφο, για NES, κατά κόρον, SNES και Game Boy. Τεύχος 7, Super Nintendo, με NBA Jam. Και ο μπασκετμπολίστας αυτός, ο Μυριούνης. Review Aladdin, Super Mario Bros. 3, NES. Έχουμε φτάσει 1994-1995 και ακόμα ασχολούμαστε με το Super Mario Bros. Το 3. Έρχεται, τεύχος 8, έρχεται ο Ντόνκι να τα ταράξει τα νερά τότε, να κάνει τη μεγάλη ζημιά. Να ανακάμψει η Nintendo, επειδή η Sega τότε είχε ήδη αρχίσει και την τζάκιζε γενικά. Με τον Donkey Kong η Nintendo στο Super Nintendo καθιερώθηκε νικητής στο τέλος του console war αυτού. Εδώ μάλλον ήρθε, πριν ερχότανε τώρα ήρθε, ο Donkey, τεύχος 9. Πολύ spam τότε για τον Donkey Kong στο Super Nintendo, μεγάλη πλήση εγκεφάλου. Θυμάμαι να πηγαίνω στο Minion και να παίζω σαν τρελός και να περιμένω να το πάρουν οι γονείς μου και μου το... Μου το πήρανε, εν τέλει. Τεύχος 10. Τα Special Editions, τα Play It Loud. Από πίσω. Τεύχος 11. Στο Game Boy, τα Donkey Kong. Τεύχος 12. Donkey Kong Country 2, δηλαδή αυτό πρέπει να είναι τώρα μετά από ένα χρόνο, άρα πρέπει να βγαίνανε κάπου στα τετράμινα ή στα εξάμινα τα περιοδικά. Γιατί στο περασμένο έχουμε τα Donkey Kongs και τώρα εδώ έχουμε το 2. Killer Instinct, παιχνιδάρα και δώρο με το CD μέσα. Και το τελευταίο, Nintendo 64 Coming Soon, τεύχος 13. Πιστεύω ότι αυτά είναι σπάνια περιοδικά. Ανά καιρούς βλέπω έτσι σε ομάδες στο Facebook που λένε «Έχετε Nintendo Club, τα αγοράζω τώρα, έχετε Nintendo Club, πω, πω, μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο, θέλω τ' άλλο, δεν τα έχουμε, δεν τα ξέραμε». Δηλαδή, δεν ξέρω, πολλά παιδάκια τότε συμπληρώναμε τις κάρτες, αλλά δεν ξέρω αν τα παίρναμε όλοι τα περιοδικά. Και κλείνοντας, Nintendo World, μια προσπάθεια για να έχει και η Nintendo το δικό της περιοδικό μετά, σίγουρα μετά το τέλος του Nintendo Club που είδαμε μόλις, γιατί τότε το PlayStation Magazine, ας πούμε, έβγαζε ουσιαστικά για το PlayStation. Μήπως ήθελε και η Nintendo να μπουστάρει η Nortec, να μπουστάρει το Nintendo 64. Τότε μου άρεσε και δεν μου άρεσε σαν περιοδικό, το θεωρούσα λίγο έτσι πιο φτωχό από τα άλλα, το Game Pro. Βέβαια εδώ λέει μόνο το Game Pro. Άρα μήπως ήταν συνεργασία του ίδιου εκδοτικού οίκου, ποιος ξέρει. Και θέλω να σας δείξω κάτι αστείο για το τέλος. Τεύχος 2, 800 δραχμές, Lylat Wars. Τεύχος 3. Τεύχος 4, Yoshi's Story. Και στο τεύχος 5, στο τέλος, κάπου στο τέλος δηλαδή, θα το βρούμε, υπάρχει ένα γράμμα, το οποίο το γράμμα αυτό το έστειλα εγώ. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη.
Είμαι ένας αναγνώστης από το τεύχος και από εδώ και πέρα κάθε μήνα. Θα είσαι στην επιλογή μου. Το περιοδικό με την πρώτη ματιά ξεχωρίζει από κάτι άλλο. Μην αναφέρω τίτλους. Και φαίνεται καλή δουλειά του επιτελείου. Είμαι κάτοχος ενός SNES και Game Boy. Έχω κάποιες ερωτήσεις όμως. Γιατί άραγε τα έλεγα αυτά? Τι ήθελα να πετύχω? Μήπως να κερδίσω κανένα Nintendo 64? Δεν ξέρω. Τι είναι το Pocket Monsters που έχει να στρατώσει στην Ιαπωνική αγορά? Αδιάφορο. Πώς θα κοστίσουν περίπου τα περιφερειακά Pocket Camera και Pocket Printer? Αυτά όντως με ψήνανε. Το 98 θα παραχθούν νέα παιχνίδια για το SNES. Το είχα καημό, γιατί το είχα πάρει το 95-96 με τα Donkey Kong και δεν ήθελα 2 χρονών μηχάνημα, ενώ έβλεπα ότι ήδη έβγαινε Nintendo 64 και PlayStation 1. Τι θα κάνω το SNES? Πού θα το βάλω? Στο ράφι μου. Το Duke Nukem 64 θα έχει puzzles και υποστήριξη memory card ή θα πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή κάθε φορά? Εντάξει, ήμουν μικρός και αθώος, δεν ήξερα τόσο καλά για τα memory cards. Ιστερόγραφο 1. Μου αρέσουν αρκετά τα σχόλια για άλλες κονσόλες. Συνεχίστε έτσι. Εντάξει, για να το γράφω τώρα εγώ αυτό, πάει να πει ότι αυτοί είχαν δώσει τροφή για να γράφει ένα πιτσιρικάς έτσι. Οπότε μην το θεωρείτε μπουρδα το σχόλιο. Το περιοδικό σας έχει ενοχλήσει αρκετά τα περιοδικά άλλων κονσολών. Η Nintendo όμως εκδικείται. Δεν ξέρω γιατί το έγραψα αυτό. Ιστερόγραφο 3. Όπου να είναι θα αποκτήσω το Nintendo 64, εκτός αν το κερδίσω από εσάς. Προφανώς δεν το κέρδισα από αυτούς, γιατί δεν το κέρδισα. Το πήρα πολύ αργό το 1964, το πήρα το 2001. Ύστερα γράφω 4, please print my letter. Αυτή το κάνανε πριν το letter, αλλά τουλάχιστον δεν πήγαν σε διαδικασία να γράψουν σωστά το επιθετό μου. Νίκος Καρές. Καλή φάση. Και πάμε τώρα την τρόλ ηρωνική απάντηση. Σε ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σου λόγια. Έχουμε την εντύπωση όμως ότι προσπαθείς να επηρεάσεις την κρίση μας. Δεν τα καταφέρεις όμως. Δεν θα τα καταφέρεις ή δεν τα κατάφερες. Μάλλον και αυτοί είχαν θέμα σύνταξης. Ίσως αν δοκιμάζεις να σου κλείσει επιταγή στο επόμενο γράμμα σου. Επειδή όμως ο λόγος του γράμματός σου. Εντάξει, δεν είναι ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, αλλά οι απορίες σου προχωράμε αμέσως αυτές. Και αυτοί τώρα επίπεδο να τρολάρουν και έναν πιτσιρικά. Εντάξει, εγώ μπορεί να ήμουν 12, μπορεί να ήμουν 13, μπορεί να ήμουν 14, μπορεί να ήμουν 15, δεν ξέρουν πόσο είναι. Τι γράφει έτσι, ρε φίλε. Και μου απαντήσανε εν τέλει. Το Pocket Monsters, εντάξει, ξέρω εγώ τι είναι και τα λοιπά. Δεν έχει γίνει καμιά ανακοίνωση τιμών από την Nortec, θεωρητικά. Τρία, οι πιθανότητες πολύ λίγες ως ελάχιστες για να βγει παιχνίδι Super Nintendo. Και τέσσερα, φυσικά και έχει save το Duke Nukem. Αυτά. Αν είσαι εσύ αυτός που μου τα έγραψες, είσαι λίγο troll όπως ήμουνα και εγώ. Nintendo World 6 περιοδικό και τεύχος 7, μέχρι εκεί έμεινα, το τελευταίο. Αυτά είναι ό,τι είχα από τότε και συν κάποια άλλα που χαθήκανε, καμιά 15 νομίζω ήταν τα άλλα που χαθήκανε, κάτι ανάμεικτα Games και Game Pro. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός που έχω ακόμα αυτά. Και εδώ τέλος θα δείξω 2 περιοδικάκια. Είναι γαλλικά περιοδικά αυτά. Αυτά μου τα χάρισε ο κάτοχος του Retro Shop στο Παρίσι, που πήγα πέρσι και έκανα επεισόδιο. Που το επεισόδιο τώρα, όσοι δεν το έχετε δει, θα σας το βάλω να το δείτε αυτή τη στιγμή. Το link από κάτω. Αξίζει να το δείτε το επεισόδιο, δείτε το. Και αυτό το μαγαζί επίσης έχει και site και μπορεί κάποιος να παραγγείλει από site, όχι από eBay, ό,τι τον ενδιαφέρει. Και ο κύριος, επειδή του είχα κάνει καλές αγορές εκείνη τη μέρα, μετά αντί να μου κάνει δώρο κανένα τιτλάκι που είχε δει ότι ήμουν fan του Mega Drive, μου έκανε δώρο 2 περιοδικά. Όμως θέλω να πω ότι στη Γαλλία το ρετρό είναι πολύ μόδα, είναι πολύ ψηλά και βγαίνουν 2 διαφορετικά περιοδικά που αναλύουν παλιά παιχνίδια, έχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία περιοδικά και είναι και μεγάλο σε σελίδες, δεν είναι δηλαδή μια σταλίτσα. Εδώ δείχνει κάποια στατιστικά, τι παιχνίδια αρέσουν στον κόσμο, τι ηλικίες παίζουν. Ωραία πράγματα που και αυτά θα μετράγανε να υπήρχαν στη χώρα μας. Το ένα περιοδικό αυτό και το άλλο αυτό, το Retro Game. Diablo εδώ, παρουσίαση, γαλλικά βέβαια και τα δύο. Στη Γαλλία μετράει πάρα πολύ όπως είμαι το ρετρό και καλά κάνουν και βγάζουν και περιοδικά ακόμα εκεί, ενώ εμείς εδώ τα έχουμε σταματήσει. Λοιπόν, αυτά ήταν φίλοι μου η παρουσίαση με τα περιοδικά μου της τότε εποχής. Ελπίζω να σας ξύπνησα μερικές αναμνήσεις, κάποιες εικόνες, flashbacks από τότε που να θυμάστε και εσείς τα εξώφυλλα. Ελπίζω όσοι δεν ξέρατε να μάθετε κάτι. Αν σας άρεσε το βίντεο,
αφήστε ένα like, κάντε ένα share το επεισόδιο, αφήστε ένα σχόλιο γιατί έτσι με βοηθάτε και βοηθάτε και να βγαίνουν και παραπάνω επεισόδια όταν θα βλέπω και παραπάνω feedback, στήριξη και αγάπη από εσάς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και τα λέμε.